ως εκλεγμένο μέλος του Δεύτερα Σίγμα της ΕΛΜΕ, η Ιεραρχία, με το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συσπήρωσης, εκπροσωπώντας τους εκπαιδευτικούς που πλήττονται από την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, στηρίζουμε τον αγώνα των υγειονομικών, ένα αγώνα που δίνουν με ηρωισμό ενάντια στις ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας, ενάντια στο κλείσιμο των ΜΕΣ, ενάντια στο κλείσιμο των νοσοκομείων, με λιγοστό προσωπικό που δεν, εξαιτίας του οποίου δεν μπορούν να αντικατασταθούν, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να μετακινεί νοσηλευτές, ιατρικό προσωπικό από άλλα νοσοκομεία, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες, θέτοντας σε κίνδυνο ασθενείς, μακροχρόνιες ασθένειες, με καρδιά και με χίλια δυο άλλα προβλήματα. Ταυτόχρονα, συμπαραστεγόμαστε στους αγώνες που δίνουν ενάντια στην προσπάθεια φήμωσης από τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από την ίδια την προσπάθεια της ίδιας της κυβέρνησης να τους κλείσουν το στόμα. Η πολιτική αυτή που πλήττει την υγεία, μια πολιτική εμπορευματοποίησης που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια τα αστικά κόμματα, είτε κυβέρνησαν είτε δεν κυβέρνησαν, που υπηρετεί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, πλήττει την ίδια την υγεία του λαού. Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες σωματεία και δεκάδες νοσοκομεία να έχουν κλείσει, μέχρι να έχουν κλείσει, άνθρωποι να έχουν απολυθεί. Τα αιτήματά τους είναι και δικά μας αιτήματα και καλούμε την κυβέρνηση τα 30 εκατομμύρια τα οποία έχουν δώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας να τα χρησιμοποιήσει για να ανοίξουν οι 3.500 ΜΕΘ που ορίζει ό,τι αντιστοιχούν στον πληθυσμό της χώρας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να προσληφθούν οι 30.000 νοσηλευτές και 23.000 ιατρικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας, γιατί τους θέλουμε όχι μόνο σήμερα την περίοδο της επιδημιολογικής κρίσης, αλλά και αύριο και μεθαύριο να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να έχουμε εμείς την υγειά μας. Αυτό όμως που μπαίνει σήμερα επιτακτικά στους εργαζόμενους είναι η διεκδίκηση ενός δημόσιου και δωρεάν καθολικού συστήματος υγείας με πλήρη κρατική χρηματοδότηση που θα βάζει ως πρώτο μέλημά του την πρόληψη και θα στηρίζεται στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια για το φαρμακευτική περίθαλψη.